Σαρωτικέ κυρώσεις θα επιβληθούν σε κορυφαίους Ρώσους στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους περιλαμβανωμένου του Προέδρου Πούτιν και σημαντικών τραπεζικών θεσμών αν η Μόσχα εμπλακεί σε εχθροπραξίες εναντίον της Ουκρανίας. Η νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης προβλέψεις για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ουκρανίας και ενθαρρύνει τη ΣΥΠΑ να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα και κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο αγωγός Nord Stream 2 ένα εργαλείο κακόβουλη επιρροή τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα λειτουργήσει. Αναφέρεται στο δημοσίευμα, αναφέρει η εφημερίδα Washington Post. Το νομοσχέδιο θα στοχοθετήσει επίση εταιρείε στη Ρωσία που προσφέρουν ασφαλή συστήματα μηνυμάτων όπω η SWIFT, την οποία χρησιμοποιούν τράπεζε για να ανταλλάσσουν σημαντικέ πληροφορίε με άλλου χρηματοοικονομικού θεσμού, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Περισσότεροι από 20 δημοκρατικοί στη Γερουσία περιλαμβανομένου του ηγέτη τη πλειοψηφία Τζακ Σούμερ. Έχουν ήδη υποστηρίξει το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο έχει καταρτιστεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες. Αναφέρει εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνική Ασφαλεία, είπε στην Πόστο ότι ο Λευκό 20 υποστηρίζει το νομοσχέδιο του Μενέντε, το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρά κόστη στην οικονομία τη Ρωσία, αν η Ρωσία προχωρήσει σε μία εισβολή. Και πω άλλα μέτρα, όπω αυτό που προωθείται από τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τέντ Κρού σε ένα χωριστό νομοσχέδιο, δεν θα αντικρούσουν περαιτέρω ρωσική επίθεση ούτε θα προστατεύσουν την Ουκρανία. Άρκετοι δημοκρατικοί γερουσιαστέ είπαν αργά το βράδυ τη Δευτέρα, αφού συναντήθηκαν με αξιωματούχου τη κυβέρνηση Μπάιντεν, πω πιστεύουν ότι ενδεχόμενε κυρώσει στον αγωγό Nord Stream 2 τη Ρωσία, οι οποίε υποστηρίζονται από τον Κρουζ, θα μπορούσαν να βλάψουν τι σχέσεις με τη Γερμανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.